Εγώ έχω εδώ. Τι κάνετε, μπορείτε να το μοιράσετε τώρα που το έχω φτιάξει. Τι κάνετε, πώς είσαστε, σας έλειψε. Και εμένα μου έλειψε και αυτό τον έφερα να κάνουμε Film Wars. Τρίτο επεισόδιο. Τρίτο δεν είναι, ρε. Δεν έχω ιδέα. Ήθελε για κάποιο λόγο να βάλουμε τώρα αντιμέτωπες. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Το The Conjuring με το. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε την ταινία σου. Γιατί δεν καταλαβαίνεις γιατί. Δεν καταλαβαίνω πώς τη λένε την ταινία σου. Γιατί δεν καταλαβαίνεις γιατί. Πες πώς λέει η ταινία σου. Δεν ξέρω. Ένα ήσυχο μέρος. A quiet place. Ακούστε τώρα κάτι πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε. Όχι. Πριν η μάχη ξεκινήσει, να σας πω για την χορηγάρα του σημερινού βίντεο που δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την... Surfshark. Surfshark VPN για άλλο ένα βίντεο. Τι είναι το Surfshark τώρα, με ρωτάς. Ωραία. Λοιπόν, το Surfshark είναι η καλύτερη VPN υπηρεσία. Θες να μπαίνεις όπου γουστάρεις, όποτε γουστάρεις, χωρίς να σε νοιάζει τίποτα και κανένας, με την ασφάλεια που εσύ αξίζεις, βάζεις Surfshark και είσαι έτοιμος, είσαι αλάνη. Μπορείς να την βάλεις στο κινητό. Στο iPhone, γιατί δεν είναι κινητό, το iPhone είναι κάτι παραπάνω. Στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, υπάρχει κάτι άλλο. Σε αυτά, σε πού άλλο θες να το βάλεις, ρε. Στα πάντα και να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο. Εσύ το έχεις ήσυχο το κεφαλάκι σου. Ναι, το βλέπεις. Εάν λοιπόν θες να πάρεις την προσφορά που σου δίνει η Surfshark, πας κάτω στο link της περιγραφής, το πατάς, βάζεις κωδικό Tom & Chill, μην το ξεχάσεις, και κερδίζεις μια πολύ μεγάλη έκπτωση και 3 μήνες τσαμπέ ολέ κερασμένες από εμένα και από τη Surfshark. Μην καθυστερείς λοιπόν, κάτω στο link της περιγραφής, πάτα το για να βοηθήσεις και το κανάλι και άμα βάλεις και συνδρομή Surfshark, βοηθάς και εσένα. Πολύ γλίτωση, πάμε να ξεκινήσουμε. Έκανα σκύπα, αλλά δεν έγινε όσο. Όχι, δεν γίνεται να κάνετε σκύπα αυτό το χορηγούμενο, μην προσπαθήσετε. Λοιπόν, εντάξει, θα είμαι επίοικη σήμερα, γιατί πάνε και γράφω κάτι καλά. Αλλά δεν το λέω αφήνει να μιλήσει ποτέ, Αντρέα. Μόνο εσύ μιλά και τον τραμπουκεί και τον κάνει. Ξέρετε πόση ώρα κόβω από τα βίντεο που μιλάει ακατάπαυστα, κάνει κάτι μονολόγου τεράστιου και του κόβω γιατί είναι λε και μιλάει και ένα πιμένα, κάνα γκουρού πάνω σκάνα βουνό. Πιο πολύ μιλάει ο Αντρέα από μένα στα βίντεο, μην κοιτάτε που τα κόβω. Να διευκρινίσουμε. Τώρα εντάξει, να το πούμε πριν ξεκινήσουμε. Προφανώ είναι και οι δύο καλέ ταινίε. Εμένα μου αρέσει περισσότερο αυτή που υποστηρίζω. Αυτό γίνεται για να διασκεδάσουμε, για να περάσετε και εσεί καλά και εμεί έτσι για το χαβαλέρε, παιδί μου. Λοιπόν, ξεκίνα να χάσετε, ξεκίνα. Ας αρχίσουμε οι χωροί θετικά της ταινίας μου. Βρήκες? Ναι, βρήκα. Δυσκολεύτηκα. Όχι, εντάξει. Άκου. Θα αρχίσουμε χαλά. Καταρχάς, ησυχία. Όχι, εσύ ησυχία. Εσύ ησυχία. Η ταινιούλα σου, η ταινιούλα σου το λέει αυτό. Βρε. Δεν θέλω να το λέω. Κοίτα εκεί μερικάς, δεν για κάτι σκιές εδώ πέρα. Άκουσέ με. Αρχίσουμε χαλαρά. Γιατί ως γνωστόν, είναι όλα χαλαρά στο Quiet Place. Το είπα κι εγώ. Το cast είναι το πρώτο. Πού να ξέρει! Έλα εδώ και μου φεύγεις. Έλα. Το cast είναι το πρώτο θετικό της ταινίας μου και νομίζω ότι από cast. Τώρα. Ναι. Τι το cast. Οι δύο πρώτοι τους ξέρεις πολύ καλά, ειδικά ναι. Την μία. Έχεις πει και στο παρελθόν λόγια τα οποία έχουν καταγραφεί και υπάρχουν. Συμφωνώ. Emily Blunt. Ωραία. Εντάξει, όχι, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Τι ένα μηδέν, τι μου βάλε το cast γιατί εγώ δεν έχω καλό cast. Wilson και Farmiga. Δεν είναι ο Patrick Wilson έχει παίξει πολλές ταινίες. Και τι θέλετε να το κάνω, και εγώ έχω παίξει πολλές ταινίες. Ωραία. Wait a minute. Το cast τώρα σιγά. Εντάξει, και οι δύο έχουμε πολύ καλούς τοπικούς και παίζουν. Όχι, εγώ έχω καλύτερους. Εγώ έχω και το κοριτσάκι από το Interstellar, τι έχεις. Σιγά το κοριτσάκι από το Interstellar. Τα μικρά τι έχεις. Ωραία ιδέα με την κοφάλα λικοπελίτσα. Όλα τα μικρά. Περπερτέρω γιατί. 15 μικρά που τα μισά δεκά. Καταλαβες. Όχι, γιατί σου βγήκε ψυχή. Άκου στο cast, κερδίζω μόνο και μόνο για την Emily Blunt. Όπως καταλαβαίνετε, χάλασε το καμπανάκι. Και βάλαμε το κινητό. Για να το πατάμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αρχίζουμε ωραία, ε. Θέλεις λίγο να πάμε στο ποιο ταινία δημιουργεί καλύτερο τρόμο από τις δύο. Ναι. Να πούμε ότι στο A Quiet Place οι στιγμές τρόμου είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Δεν φεύγουν από τα δάχτυλα. Δηλαδή, 5 φορές δεν νομίζω να τρομάζει. Ναι, αλλά οι στιγμές άγχους είναι όλη η ταινία. Ωραία, άγχος. Εδώ μιλάμε για ταινίες τρόμου. Δεν μιλάμε για ταινίες άγχους. Να αγχώνεσαι να μην κάνεις φασαρία την παραμικρή.
Ναι. Πασαρία. Και άλλο να αυτό που γίνεται στο Conjuring. Που απλά πέφτει. Γιατί. Τι λέει. Τώρα λες ότι είναι. Δεν έχει αγωνία το The Conjuring που ήμασταν να πάει. Για να το πω, για να τελειώνει. Γιατί δεν έχει και πολύ συζήτηση αυτό. Είδαμε το The Conjuring για τρίτη φορά ο καθένα ξανά. Τη ζωή σου μπορεί και περισσότερη να την έχει. Ωραία. Την είδαμε ξανά και χεστήκαμε πιο πολύ από ότι είχαμε χεστεί τι πρώτε φορέ. Διότι το είδαμε και σε home cinema. Αλλά χαίστηκε πάνω. Ενώ ήξερε τα jump scares. Χαίστηκε πάνω σου. Εγώ ήμουνα συνεχώ με την τρίχα όρθια. Ήσουν εντάξει, ναι. Ήμουνα. Ωραία. Οπότε νομίζω στο θέμα τρόμου ούτε καν συγκρινόμαστε. Στο θέμα τρόμου, ναι. Στο The Conjuring είσαι συνεχώς. Παπ, σε πάει χέζεσαι απάνω σου. Γιατί, εντάξει, μιλάμε για δαίμονες τώρα, όχι για ψυχικά τα τέρατα. Για τον τρόμο τώρα, για τον τρόμο. Ναι. Ναι, τι είναι. Ωραία. Το δίνεις. Το δίνω. Ωραία. Ένα-ένα. Επόμενο δικό σου. Ξεκινήστε, κύριε. Α, ναι. Θέλω να ξέχασε. Στην ιδέα του σεναρίου και στο σενάριο. Που το σενάριο μου, η ιδέα του σενάριου μου είναι κάτι πρωτότυπο. Ενώ η δικιά σου ιδέα είναι μια κλισέ, εντάξει. Είναι σε ένα σπίτι με ένα δαίμονα, με μια οικογένεια που είναι χαρούμενη, μετά δεν είναι χαρούμενη. Ένα απλό πράγμα που το έχουμε δει 200 φορές. Ενώ δεν έχουμε ξαναδεί monster movie. Δεν είναι μια απλή monster movie. Τι είναι. Δεν είναι monster movie μια... καν αυτή. Είναι ακριβώς. Χθες το λέγαμε που βλέπαμε το 2 κιόλας ότι μοιάζει πάρα πολύ με Jurassic Park. Χθες το λέγαμε. Έχει πάρει και ήχους από εκεί σίγουρα. Ηχητικά εφέ. Με Jurassic Park. Σιγά την πρωτότυπη, σιγά την πρωτότυπη ιδέα. Η πρωτότυπη δεν μιλάμε για το δύο πρώτον. Όχι, εντάξει, για το πρώτο λέω. Σιγά την πρωτότυπη ιδέα. Τι δεν είναι απλά ιδέα. Τέρατα τα οποία απειλούν την ανθρωπότητα. Κλάιν. Ναι, όλο αυτό ακούγεται απλό, αλλά η ταινία στο κάνει να δείχνει τόσο απλό. Εντάξει, έχει προσθέσει την ιδέα ότι ακούνε πολύ καλά. Και ότι δεν πρέπει να κάνει παραμικρή φασαρία. Ωραία. Να. Αλλιώς πέθανες. Ωραία. Σαν ιδέα. Μπορεί να είναι, όπως είπες, κλισέ και να το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα στο The Conjuring, αλλά το The Conjuring αυτό ακριβώς είναι ακόμη πιο θετικό, διότι παίρνει κάτι κλισέ και το κάνει ξεχωριστό. Πες μου ένα project, άλλο ένα project που θυμάσαι με δαίμονες και να είναι το ίδιο καλό με... Δεν έχει βγει κάτι που να το ίδιο. Ευτυχώς δεν έχει βγει τον εξορκιστή. Ναι, πες μου ένα άλλο project. Με δαίμονες, το οποίο, το οποίο είναι τόσο καλό όσο είναι το The Conjuring. Σύγχρονο project. Σύγχρονο. Το γύρισα. Σύγχρονο μετά, ας πούμε, το 2010. Ναι. Δεν έχει βγει κάτι παρόμοιο. Όχι, γιατί! Κάτι παρόμοιο έχει βγει, αλλά δεν έχει βγει κάτι τόσο καλό όσο το Conjuring. Α. Να σου πω εγώ μια monster movie και... πολύ καλή που έχει βγει. Για πες. Μετά το τέτοιο. Το ντομί. Να σου πω εγώ μια άλλη monster movie καλή που έχει βγει μετά το Quiet Place. Πες. Το Quiet Place 2. Το Quiet Place. Όχι, το Quiet Place είναι χειρότερο από το πρώτο. Ωραία, άντε. Ήταν... Άκου. Ναι, είναι όντως πιο κλισέ ιδέα και αυτό θα στο δώσω. Έτσι όπως το έδωσε. Είναι δικιά σου ιδέα. Ναι, γιατί δικιά μου λέω. Αφού το δίνω. Λοιπόν, να σου πω κάτι όμως. Για πες μου κάτι όμως, εσύ φίλε. Θες να πάμε λίγο στις ιδέες. Όχι. Για κοίτα τα σκονάκια σου, μπας και μπορείς και κερδίσεις σήμερα. Α, δεν έφυγε. Πάμε να μιλήσει. Πόσες ιδέες θέλεις να έχει μια ταινία μέσα χώρο. Όταν λέμε ιδεούλες εννοούμε ρε παιδί μου καινούργια πράγματα τα οποία δεν τα έχει ξαναδεί ο θεατής και προωθούν κιόλας και την πλοκή. Άκου, για μένα ιδέες σε μια χώρο ταινία ναι. Θα πρέπει να είναι κάτι που να οδηγεί σε ένα jumpscare, ας πούμε. Μπράβο. Να συνδέονται με τον τρόμο δηλαδή. Ναι. Πολύ ωραία. Το Conjuring για πες τι έχει. Έχει την εκπληκτική ιδέα με τα παλαμάκια. Έχω χεστεί πιο πολύ από κάθε άλλο project με αυτό το πράγμα. Γιατί είναι κάτι που στα συνδέει με όλα τα πράγματα που φοβάσαι. Με τον παιδικό φόβο, με το φόβο του αγνώστου, ότι κάποιος μέσα στο σπίτι σου ακούγεται και δεν ξέρεις από πού ακούγεται. Με το ότι είναι τυφλό, το ότι κλείνουν τα μάτια τους και ακούνε αυτό το πράγμα και πηγαίνουν προς τα εκεί. Ότι ο πρωταγωνιστής δηλαδή δεν βλέπει αυτό που ακούει και πηγαίνει προς το κίνδυνο και εσύ χαίζεσαι πάνω σου γιατί δεν βλέπει. Αλλά εσύ βλέπεις. Εσύ ξέρεις ότι είναι εκεί. Εσύ ξέρεις πάνω γιατί δεν βλέπεις εσύ. Οπότε χαίζεσαι απάνω σου. Πρώτη ιδέα. Πάμε δεύτερη ιδέα. Μελανιές πάνω στο σώμα. Πρωταγωνίστριας, που ξυπνάει κάθε ωραία. Μέρα και έχει κι άλλες μελανιές και άλλες μελανιές και άλλες μελανιές. Υπάρχει κάποιος λόγος που έχει κάνει την πρωταγωνίστρια ναι. Που έχει στοχεύσει ο δαίμονας την πρωταγωνίστρια στην μάνα των παιδιών. Ναι, σου λέει ότι προσπαθεί να χτυπήσει αυτούς που είναι πιο αδύναμοι ψυχολογικά. Πού το ξέρει ο δαίμονας ότι είναι πιο αδύναμος ψυχολογικά. Δαίμονας είναι, τι να σου δεν έχω κάνει δαίμονας. Δαίμονας είναι, έχει κάποια skills παραπάνω. Εντάξει. Όταν παίρνει ένα παιχνίδι και είσαι ο δαίμονας, δεν έχει κάποια skills παραπάνω. Α το δεχτούμε. Τι α το δεχτούμε. Εντάξει. Ωραία, πες μου τις δικές σου ιδέες τώρα. Τι να σου πω για τις δικές μου ιδέες. Πες μου, ναι, αυτές που έχεις, άμα μπορείς. Εμένα η ταινία μου. Ναι. Εσύ μου πες καταρχάς αυτές τις δύο ήταν μου πες μόνο εσύ. Αυτά ναι. Μου πες. Δεν θα έλεγα καν, αν θες να σου πω, ανάσα, κρύο, ρολόι. Υπήρχαν και παλιότερα αυτά με το κρύο. Υπήρχαν, ωραία, υπήρχαν, το ξέρω, ναι, παλιότερα. Τα σετάρει πολύ όμορφα, τα βάζει όλα σε ένα γενικό χτίσιμο. Τα χρησιμοποιεί, ναι, εντάξει. Τα χρησιμοποιεί όλα στο τέλος. Πες μου τις ιδιολίες σου λίγο. Τα λαμπάκια είναι μια ιδέα που μου άρεσε πολύ. Σιγά, και εδώ, γιατί... και εγώ έξω έχω λαμπάκια. Να, και εδώ, θες να αλλάξω χρώμα σε αυτό, να το κάνω κόκκινο.
Σιγά το. Άκου τι είπε τα λαμπάκια μου, ανάβει τα λαμπάκια εδώ. Με αυτά που λέει, ε. Μία καλή ιδέα. Ναι, 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 φοβερή ιδέα. Ωραία. Η δεύτερη ιδέα είναι ότι είχαν βάλει πολύ μακριά. Φοβερή ιδέα που είδε τα λαμπάκια στα 100 μέτρα πριν φτάσει στο σπίτι. Πού να τη δει. Από πιο πριν. That's the point of λαμπάκια. Άμα είναι τα λαμπάκια, να τα δω. Ένα λεπτό πριν φτάσω στο σπίτι, να το κάνω. Δηλαδή, συγγνώμη, για να αποδομήσω την ταινία εντελώς, η καλύτερη ιδέα του πρωταγωνιστή σε περίπτωση κινδύνου ήταν να ανάψουν λαμπάκια, όχι να πατήσουν ένα κουμπί και να γίνει κάπου ένα θόρυβος. Μπράβο, τι μπράβο. Τώρα. Τι θα με πήγαινε, τα πυροτεχνήματα. Τα πυροτεχνήματα έπρεπε, είδε τόσο γιοτόμπαλο, έπρεπε να στείλει το γιο του να πάει να διακινδυνεύσει, να φύγει σε κάτι χωράφια 600 μέτρα μακριά για να πάει να ανάψει τα πυροτεχνήματα για να γίνει όλο αυτό. Βάλε ένα καλώδιο, ένα φυτίλι, κάτι να ανάβει και να γίνεται από μακριά. Άμα να πάω εγώ να το κάνω, τι να το κάνω. Τι, αυτό δεν γίνεται αλλιώ, πρέπει να σώσει κάπου. Χάλια ιδέα. Όλο το franchise είναι στηριγμένο σε. Δηλαδή για να το παρακολουθήσει κανονικά και να πει ότι. Ναι, οκ, okay, μου αρέσει σαν ταινία το A Quiet Place. Πρέπει να κάνεις τρελές εκπτώσεις στο μυαλό σου. Όχι. Ε, ναι. Δεν ισχύει. Ή εσύ κιόλας το έχεις πει ότι θα μπορούσαν να πετάξουν κάτι μακριά ή να έχουν ένα κάτι που να πετάει κάτι μακριά. Κάτι να χτυπάει, να γίνεται ένα τρόπο μακριά και να φεύγανε. Εντάξει, αυτό. Κανένα το σκέφτηκε. Στο δεύτερο γίνεται. Δεν ισχύουν αυτά που είπες. Όχι, δεν ισχύουν. Όχι, αν και δεν ισχύουν. Ότι κάνεις εκπτώσεις για το A Quiet Place και εδώ έχει το άλλο δεν κάνεις εκπτώσεις. Δεν κάνεις εκπτώσεις. Τι, δαίμονα είναι. Το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Εντάξει, αυτό είναι η γενική έκπτωση που είναι αν σ' αρέσουν οι ταινίες με δαίμονες ή δεν σ' αρέσουν. Εντάξει. Τι εντάξει. Ωραία, πάρτε αυτό. Το πήραμε. Όχι, θέλω να το δίνεις με την καρδιά σου, με την ψυχή σου. Ας, λοιπόν, ισχύουν για τη δική μου όμως ταινία. Έχω πιο πολλές ιδέες και καλύτερες ιδέες από τη δική σου. Για τις ιδέες λέγαμε τώρα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Πάμε παρακάτω, εσύ. Θέλω να πούμε για τον κόσμο της κάθε ταινίας, ας πούμε. Όπως πούμε, για παράδειγμα, μένα ξεκινάει η ταινία μου με ένα 89, με έναν κατεστραμμένο κόσμο. Ναι. Κατεστραμμένα τα πάντα. Ναι. Ο ένας ολόκληρος κόσμος είναι αυτό και δεν είναι μόνο σε ένα σπίτι ή άκυρο σπίτι που έχουν πάει μόλις μια οικογένεια. Ποιο σου ακούγεται πιο ωραίο, ας πούμε. Εκεί καταλήγει, βέβαια, έτσι. Σε ένα σπίτι καταλήγει το δικό σου. Όχι, δεν καταλήγει σε ένα σπίτι. Πού καταλήγει, σε ένα σπίτι καταλήγει. Δεν γίνεται ένα μέσο σπίτι. Πάνε και αλλού, πάνε και γύρω. Ωραία, για τον κόσμο μιλά τώρα, στα σπίτια. Εσένα δεν υπάρχει κάτι, είναι μόνο ένα σπίτι. Εσένα τι υπάρχει. Ένα δάσος, ένα σούπερ μάρκετ που ψωνίζουν από το ίδιο σούπερ μάρκετ και στην πρώτη και στη δεύτερη ταινία. Ένα ριάκι που κάνει θόρυβο και φωνάζουν στο ριάκι. Ακριβώς. Όλα αυτά που είπες είναι πολύ καλύτερα σαν ταινία να το δεις. Αντί να δεις μόνο μια ταινία σε ένα σπίτι με ένα δαίμον. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις. Και προφανώς είναι όλοι φτιαγμένοι μέσα σε ένα σπίτι και διαδραματίζεται γύρω από ένα σπίτι διότι θέλει να σου τονίσει το κλειστοφοβικό της υπόθεσης. Για να χεστείς απάνω στην υπόθεση. Βέβαια, γιατί σου μετατρέπει κάτι ασφαλές όπως είναι το σπίτι σου σε κάτι επικίνδυνο. That's the point of horror. Μια horror ταινία πρέπει να κάνει αυτό, να παίρνει κάτι ασφαλές και να το μετατρέπει σε επικίνδυνο. Ένα δάσος, ούτως ή άλλως επικίνδυνο είναι να μπεις μέσα. Εντάξει, δεν θα έχει βέβαια τέρατα που σε σκοτώνουν. Το κλείσουμε να τρέπει όλο τον κόσμο όμως σε κάτι επικίνδυνο από αυτό που θεωρείς δεδομένο να πας να αγοράσεις το σούπερ μάρκετ κάτι. Πλέον ούτε αυτό μπορείς να κάνεις. Γιατί δεν είναι επικίνδυνο να πηγαίνεις σε ένα σπίτι το οποίο είναι δαιμονισμένο, να μπαίνει μέσα σου ο δαίμονας και μετά να σε ακολουθεί οπουδήποτε και να πας. Δεν σε ακολουθεί οπουδήποτε και να πας. Οπουδήποτε και να πας. Αυτό που κάνει ποζέστ, τους είπε κάποια στιγμή, ξεχνάς την ταινία. Τους είχε κάνει, είχε προσκοληθεί πάνω τους. Και πριν μπει μέσα σου, αυτός ακολουθεί παντού. Διότι, αυτό. Διότι αυτό θα σας ακολουθεί για πάντα. Γιατί δεν είναι κλισέ δηλαδή να σε το κόσμο με τέρατα. Τι με τέρατα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Εντάξει. Πρώτη φορά το βλέπεις. Τέρμα γενικό που λες. Και αυτό που λες, τι τέρμα γενικό είναι. Δεν είναι να μην πώς δεν είναι. Που τους λέει ο άλλος να βγεις από το σπίτι, δεν πρέπει να βγεις από το σπίτι. Δεν τους είπε δεν πρέπει να βγεις από το σπίτι. Τους είπε και να φύγετε και να πάτε σε άλλο σπίτι. Δεν έχει νόημα διότι αυτό σας ακολουθεί. Γιατί τους ακολουθεί όμως. Έτσι θέλει παρέα, δε μονά. Αυτή η ρευάντηση. Ναι, θέλει παρεούλα. Γιατί η Ελμέα δεν με παίρνετε μαζί, αφού έχετε θες. Χωράω, δεν χωράω. Να κάτσω μπορμπαγκάζω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι κερδίζουν και οι δύο. Εδώ είμαστε ντρο. Ωραία, εντάξει, άντε να στο δώσω. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Για πες τώρα. Πες μου τα σύμβολα που έχει η ταινία σου. Μία horror ταινία πρέπει να έχει έναν αξιοπρεπή κακό. Αλλά ταυτόχρονα με αξιοπρεπή ο σχεδιασμός του να σου μένει. Δηλαδή, το Star Wars έχει τον Darth Vader. Η Marvel έχει τον Thanos και άλλους τόσους. Εγώ έχω την Annabelle, το The Nun και άλλους που θα έρθουν στο μέλλον. Δεν τους έχεις αυτούς γιατί είναι από άλλα. Είναι απλώς στο ίδιο σύμπαν. Δεν είναι. Είναι στο ίδιο σύμπαν. Σε αυτή την ταινία την Annabelle τη δείχνει πάρα πολλές φορές. Τη δείχνει στην αρχή, τη δείχνει στη μέση με το κοριτσάκι που το κάνει τέτοιο, τη δείχνει στο τέλος πάλι με το κοριτσάκι. Ναι, αλλά είναι μια άλλη ιστορία για να κάνει exposition. Ωραία. Αυτό που θα δεις. Υπάρχει όμως. Δηλαδή, μπορείς μετά από όταν θα δεις το The Conjuring
Remake να βάλει την Annabel wallpaper στο κινητό σου, αν είσαι ανώμαλο και θε να χαίζεσαι κάθε φορά που θα ανοίξει το κινητό σου. Εσένα, πε μου από την ταινία σου, ποιο είναι το σύμβολο που θα το θυμάται ο άλλο. Εντάξει, είναι μάστερ, δεν έχει τέρα, α πούμε, για τέτοια. Δεν μπορεί να θυμάσαι το τέρα. Οπότε αναγκαστικά το κερδίζει. Το Jurassic Park Monster Movie είναι και έχει 200.000 σύμβολα που μπορεί να πάρει. Ούτε καν λογότυπο δεν έχει, όπω έχει, α πούμε, το Jurassic Park. Μπορούσε το λογότυπο. Μπορούσε να έχει ένα γαμμάτι. Το Jurassic έχει λογότυπο. Μπορούσε να έχει ένα. Όχι, αλλά έχει σύμβολα. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν έχει το Quiet Place. Έτσι, μπράβο. Πόσο είμαστε? Δεν ξέρω. 3-3-3-3, πάμε. Τι θα βρεις πάλι να μου πεις τώρα? Λοιπόν, mm-hmm. θέλω να μου πεις. Εγώ, πάλι εγώ θα μιλήσω. Τώρα θέλω να μου πεις, ναι, τη σχέση που χτίζει το Conjuring. Ναι. Για την οικογένεια που βλέπεις. Όλοι! Τα 10 άτομα. Πολύ ωραία. Ολόκληρη η ταινία μου στηρίζεται σε αυτή τη σχέση που χτίζει μεταξύ των μελών της οικογένειας. Δεν χτίζει ότι... κάποια σχέση. Είναι ήδη μια οικογένεια και απλά γίνονται πράγματα. Πηγαίνουν εκεί, σου δείχνει ότι παίρνουν μεταξύ τους. Είναι αγαπημένοι. Αυτό τι. Okay, οικογένεια, εντάξει. Αυτό δεν με ρώτησες. Ναι. Τι, αυτό σου λέω. Δεν έχει κάτι, είναι μια οικογένεια. Εντάξει, και εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Κάντε το. Γιατί δεν το κάνατε? Αντιθέτως, η δική σου οικογένεια είναι διχασμένη. Ο ένας ο μικρός είναι φλωράκι που. Τίποτα, η άλλη μικρή είναι κοφάλαλη και σχαίνεται τον πατέρα της χωρίς λόγο. Πρώτον, δεν σχαίνεται τον πατέρα. Ωραία, τότε δεν το συμπαθεί. Έχουνε τριγμούς. Έχουνε τριγμούς. Είναι απλά νευριασμένη με τον πατέρα της. Ναι. Για κάποιους λόγους. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν την παίρνει εκεί πέρα, δεν την παίρνει από εκεί, δεν την εμπιστεύεται. Συγγνώμη. Ωραία. Βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα ποστ-αποκαλύπτικο κόσμο που τρώνε τέρατα ανθρώπους επειδή απλά βυχούν και οι μικροί. Κρατάει μούτρα στον πατέρα της επειδή της είπε μην έρθει στο δάσος για να προσέξει εδώ τη μάνα σου. Γιατί παίρνει το μικρό. Αυτός είναι λόγος για να τον μάθει. Γιατί να μάθει και αυτή μαζί. Εντάξει, γιατί πρέπει κάποιος να προσέχει τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό νευριάζει. Είπε θα την πάρουν επόμενη φορά. Δεν το χτίζει όμως στο τέλος ώστε να της πει και σε αγαπώ, πάντα σε αγαπούσα και να θυσιαστεί για αυτή. Που θυσιάζεται χωρίς κανέναν απολύτω λόγο. Γιατί χωρίς κανέναν απολύτω λόγο. Μπορεί απλά να διώξει το τέρας με αυτό που έχει άλλη πάνω στο αυτή της και δεν το κάνει. Δεν το ήξερε εκείνη την ώρα ότι γινόταν αυτό. Πότε θα το καταλάβει, δηλαδή. Πόσες φορές πρέπει να γίνει αυτό για να καταλάβει. Έγινε 2-3 φορές πριν γίνει. Πόσες φορές πρέπει να γίνει για να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα διώχνει τα τέρας. Καταλάβει στο τέλος, όταν το είδε με τα μάτια της. Τις άλλες φορές δεν το είδε. Ποιο δεν έχει πατέρα εδώ. Εντάξει, άλλο αυτό. Οι πρωταγωνιστές σου είναι τόσες μέρες που έχουν τα τέρατα και είναι τόσο γιωτόμπαλα που ακόμη έναν τρόπο αντιμετώπισης δεν έχουν βρει. Έστω πρόχειρο. Μα βρήκε, στο τέλος της ταινίας βρέθηκε. Στο τέλος της ταινίας βρέθηκε. Ναι. Όσο είναι εκεί πέρα δεν έχουν βρει κάτι. Οι δικοί μου πρωταγωνιστές είναι επαγγελματίες στην αντιμετώπιση των δαιμόνων. Το καταλαβαίνω στο τέλος ότι δουλεύει αυτό εδώ πέρα. Και το κάνει στο μικρόφωνο και κάνει τέτοια. Πάλι καλά, σε εκείνη δούλευε αυτό εδώ πέρα, γιατί στον πατέρα της αυτό εδώ πέρα δεν δούλευε. Γιατί? Τι θα έκανε ο πατέρα της? Κινδύνευαν δευτερόλεπτα από το να πεθάνουν τα δύο του παιδιά που πέθανε ήδη το ένα. Αυτό θα το πούμε μετά. Το κόψω. Και θυσιάστηκε για να πεθάνουν και τα άλλα υπόλοιπα δύο παιδιά που έχει. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος για να σώσεις τα παιδιά σου είναι να πεθάνεις. Αυτό μας διδάσκει η ταινία σου. Όχι, ότι μπορείς να φτάσεις μέχρι τη μέσα, τη θυσία. Ναι, χωρίς λόγο. Γιατί χωρίς λόγο? Και στο The Conjuring. Τι χτίζεται στο Conjuring? Στο The Conjuring χτίζεται όλοι από την αρχή, χτίζεται η σχέση αυτή ακριβώς. Ότι είναι μια χαρά. Στο τέλος γίνεται possessed η μάνα της οικογένειας και πρέπει να σκεφτεί τις καλές στιγμές με την οικογένειά της για να ξεπεράσει. Τι σου βλέπεις, τι θέλω να σου δείξει. Μια φωτογραφία σου δείξει, γιατί είχαμε και εμείς φωτογραφίες. Σου δείξε και βίντεο, δεν σου δείξε μόνο τη φωτογραφία. Σου δείξε και ένα βίντεο που τρέχουν στις παραλίες. Άμα δεν παρακολουθήσεις, εσύ δεν φταίει η ταινία. Που τρέχουν στις παραλίες, αυτό δεν λες. Εντάξει, παραλίες τρέχουν. Τι θες δηλαδή. Λες και ένα ζευγάρι που τρέχουν στις παραλίες. Α, τρέχανε και οι δικοί σου πρώτα στις παραλίες. Oh, wait, δεν γίνεται να τρέξουνε, διότι θα τους φάνε. Ακριβώς. Εντάξει, τα χαρώ τώρα. Δεν έχεις καλύτερο χτίσιμο οικογένεια. Δεν έχεις καν χτίσιμο, είναι απλά μια χαρούμενη οικογένεια και μετά γίνεται που ζεις τη μάνα και αυτά όλα καλά. Και μετά σώζεται. Δεν πεθαίνει κανείς. Δεν πεθαίνει κανείς, ενώ εμένα πεθαίνει το μικρό. Οπότε μετά είναι πιο επιφυλακτικοί οι γονείς, πιο ενωμένοι σαν οικογένεια. Γίνονται όλα αυτά με τον πατέρα. Γίνονται όλα αυτά με τον πατέρα και την κόρη. Μετά καταλήγει ο πατέρας να πει στην κόρη ότι την αγαπάει. Μετά η κόρη να κλαίει επειδή θυσιάστηκε ο πατέρας της. Και όλα αυτά είναι μια οικογένεια η οποία. Μπράβο. Επόμενο. Τι το θυμήθηκε το αυτό με τον μικρό στην αρχή? Πολύ με πειρά. Α, εγώ. Ένα τελευταίο ας πω. Εντάξει. Το ιδιαίτερο με την ταινία The Conjuring που την κάνει και ξεχωρίζει από όλες τις άλλες horror ταινίες και προπάντων από τις paranormal horror movies, που είναι η κατηγορία της δηλαδή, είναι πως στην ουσία είναι, παρόλο που είναι horror movie, είναι δομημένη, είναι μια καμουφλαρισμένη ταινία δράσης. Κι όμως, Αντρέα. Τηλεφωνήστε τώρα! Είναι μια καμουφλαρισμένη ταινία δράσης.
πρώτη πράξη. Ξεκινάει με τους πρωταγωνιστές μας να είναι όλα καλά, να πηγαίνουν σε κάτι φυσιολογικό, αυτό το να τ' άλλο. Δεύτερη πράξη, εμφάνιση του κακού, σεταρίσμα του κακού σιγά σιγά. Τρίτη πράξη, final battle με το κακό. Και όχι μία final battle, δύο final battles, γιατί είναι η final battle μεταξύ των ειδικών των επαγγελματιών και μετά στο τέλος ο εξορκισμός. Ναι. Που μπαίνει και μέσα στην πρωταγωνίστρια. Γιατί αυτό είναι σαν θετικό, ας πούμε. Δεν είναι θετικό το ότι βλέπεις μια horror movie και είναι μια καμουφλαρισμένη ταινία δράσης. Γενικά, εγώ πάντα βλέπω κάτι θετικό αν είναι δομημένο σαν μια ταινία δράσης. Έχει τέλεια ροή. Ναι, έτσι όπως το κάνει. Η αλήθεια είναι. Έχει τέλεια ροή. Ναι. Για πες μου λίγο την ροή της δικής σου. Εμένα ταινίες. Ξεκινάει. Εμένα, επειδή είναι δύο ταινίες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, για να ολοκληρώσω, συγγνώμη. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει. Πάμε λίγο στη δική σου ταινία να μου πεις πώς εμένα ξεκινάει μετά την αρχή. Mm-hmm. Στην ημέρα 89, ας πούμε. Πολύ ωραία. Έχει, όχι δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, ας πούμε. Εντάξει. Είναι η αρχή που στο σούπερ μάρκετ πεθαίνει ο μικρός. Ναι. Η μέση είναι αυτά που γίνονται όλα. Το σετάρισμα, ας πούμε, του κόσμου. Το ότι με την ημέρα κάποια, δεν θυμάμαι ποια ημέρα. Συμφωνούμε ότι τέλος, το A Quiet Place προς τη μέση του κάνει λίγο μια μικρή κοιλίτσα. Επειδή σου έχει σετάρει ήδη. Δεν κάνει τόσο. Μια μικρή κοιλίτσα. Μικρή είπα, δεν είπα ότι κάνει κοιλιά. Είπα μια μικρή κοιλίτσα. Τι κάνει προς τη μέση. Η αλήθεια είναι ότι το Conjuring, επειδή χτίζεται σιγά σιγά σιγά. Μπράβο, σιγά και σου δίνει συνεχώς. Δεν κάνει κοιλιά, γι' αυτό αξίζει να πάρει τον πόντο. Επίσης αξίζει να πάρει τον πόντο, διότι η δική σου ταινία δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος. Αυτό με τον πατέρα το τέλος είναι στην ουσία, αλλά. Δεν έχει τέλος, γιατί πες μου ποια είναι η εξηλίωση του θεατή με το τέλος του A Quiet Place. Στο Conjuring, στο The Conjuring. Έσωσε τα παιδιά ο πατέρας και ότι βρέθηκε ο τρόπος να σκοτώνει το τέρας. Ναι, βρέθηκε ο τρόπος να σκοτώνει το τέρας, στον οποίο αναιρείται στη δεύτερη ταινία, διότι κανένας. Ναι. Γιατί χρησιμοποιείται δύο φορές και κανένας δεν τον ξαναχρησιμοποιεί, οπότε γίνεται όλο αυτό. Α, μην το πιάσουμε αυτό τώρα. Γιατί δεν μπορούσαν. Πάμε στην πρώτη ταινία. Η εξηλίωση του θεατή ποια είναι. Πέθανε ο πατέρας. Πέθανε. Σου δείχνει μετά πως εξελίσσεται το πράγμα, το έχει κάνει μια τσσ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 σ
100% ότι βρέθηκε 100%. Γιατί, αφού έχουν σκοτώσει δύο, τι δεν σου το λέει. Δεν σκοτώσανε. Ένα σκοτώσανε. Ένα σκοτώσανε και μάλιστα το σκοτώσανε με την καραμπίνα. Εδώ και 400 κάτι μέρες δεν μπορούσαν να σκοτώσουν κανένα και δεν είχαν βρει τρόπο. Και τώρα το βρήκανε, τι δεν είναι αυτό, εξηλαίωση. Ωραία. Είναι μια μικρή εξηλαίωση, ναι, αλλά σώθηκε κανένα στην ουσία ουσιαστικά. Όχι. Συνεχίζει την ιστορία. Πρέπει να σωθούν. Δεν σώθηκε. Ωραία. Συνεχίζει την ιστορία. Δεν είναι ένα τέλος. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε στο. Ναι, είναι. Εμένα το μόνο. Αν και θα πάρει το πόντο, αυτό που δεν μ' άρεσε στο The Conjuring ήταν αυτό ότι δεν πεθαίνει κανείς και όλα είναι μια χαρά σου μετά στο τέλος. Πεθαίνει ο σκυλός. Εντάξει τώρα. Δεν πεθαίνει ο σκυλός. Πάντα. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, ρε! Το καημένο. Εδώ πεθαίνει το παιδί του στο. Τον, το... ο σκύλο, δε! θα τον έπαιρνε στο πόντο, έτσι κι αλλιώς. Απλά σου λέω. Τελειώσαμε! Ισοπαλία. Μάλλον ισοπαλία. Γιατί έχουμε. Τα έχουμε λούσει και δεν ξέρουμε πώς είναι η βαθμολογία. Νομίζω ισοπαλία. Μάλλον ισοπαλία. Αν ήρθε ισοπαλία το αποτέλεσμα, θα θέλαμε εσείς να μας πείτε ποια είναι. Και αν δεν ήρθε. Ή και αν δεν ήρθε. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το δικό μας αποτέλεσμα. Το νόημα όμως των Film Wars είναι να κάνουμε χαβαλέ εμείς εδώ και μετά. Εσείς κάτω στα σχόλια να μας γράφετε τη δική σας άποψη. Ποια είναι η καλύτερη horror movie από τις δύο, το A Quiet Place ή το The Conjuring? Τα πανάποδα και καλά, ξέρεις, ευγενής άμυλα και τέτοια. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια, τα διαβάζουμε όλα τα σχόλια, να ξέρετε, και εγώ και ο Αντρέας. Και να προτείνουν επόμενοι. Μπράβο, και αν γουστάρετε να προτείνετε επόμενες μάχες για τα επόμενα Film Wars. Από τον Αντρέα, αυτός μάλλον είναι ο Αντρέας, εγώ είμαι ο Θωμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Surfshark που ήταν σε ένα ακόμη βίντεο στην παρέα μας, ευχαριστούμε πολύ εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σας άρεσε ξέρετε τι να κάνετε και αν είστε καινούργοι ή καινούργιες πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο και ακολουθήστε και το κανάλι στα υπόλοιπα social που θα εμφανιστούν όπου μπορέσω και τα χωρέσω στην οθόνη. Αυτά παιδιά, να περνάτε όλοι όμορφα, φιλούμπες! Φύγε μια φορά από το πλάνο, φύγε μια φορά, θα αποχωρήσω, φύγε!